Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ κι εγώ από τη δική μου την πλευρά στα προβλήματα του σωματιακού αθλητισμού. Σαφώς και η εισήγηση του Νίκου του Σοφιανού ήταν πάρα πολύ ολοκληρωμένη, αλλά και των υπόλοιπων ομιλητών. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι την περίοδο των δεκαετιών του 1990 και 2000. Η σύζυγός μου τότε ήταν αθλήτρια υψηλού επίπεδου στο βόλεϊ. Συζητούσαμε τότε, τα προβλήματα ήταν αυτά που συζητάμε και σήμερα. Στη συνέχεια έγινα πατέρας δύο παιδιών. Η κόρη μου είναι κολυμβήτρια υψηλών επιδόσεων. Τα προβλήματα εξακολουθούν και είναι τα ίδια. Ως δημοτικός σύμβουλος, τα ζητήματα που έχουμε να χειριστούμε στο κομμάτι του αθλητισμού, σε αυτό που αναλογεί σε κάθε Δήμο, είναι τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και δεν είναι τυχαίο. Επαναλαμβάνω πολύ ολοκληρωμένα και σωστά, ο Νίκος ο Σοφιανός έπιασε όλο το φάσμα των προβλημάτων του αθλητισμού. Θέλω να πω το εξής. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα ως μέλος ενός σωματείου να έχεις να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση. Σε προηγούμενο παρελθόν έτος, το σωματείο μας στο ομαδικό άθλημα ανέβηκε κατηγορία. Είχαμε μία πικρόγλυκη, έτσι να το πω, αίσθηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί χαρήκαμε που τα παιδιά μας μαζί με τους προπονητές έφτασαν σε αυτό το επίπεδο. Από την άλλη λέγαμε την ίδια μέρα και την ίδια στιγμή πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε. Με ομοσπονδίες με τη Γενική Γραμματεία, συγγνώμη, να μην βοηθάει, με αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν επαρκούν και με όλα αυτά που ακούστηκα πριν. Ξεπηδάνε αθλητές μας κατά καιρούς σε υψηλές επιδόσεις στο τμήμα της κολύμβησης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε στον προπονητή μας και στον αθλητή μας θα φύγεις, θα πας στην Αλεξανδρούπολη που γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή μια μεγάλη σοβαρή διοργάνωση και θα τα καλύψει ο σύλλογος. Θα πρέπει να πούμε στο γονέα, όπως και εγώ δηλαδή, βάλε βαθιά το χέρι στη τσέπη, να καλύψουμε και του προπονητή τα έξοδα, γιατί δεν τους αμείβουμε και με τον καλύτερο μισθό, με τις υπηρεσίες που μας παρέχουν, και ερχόμαστε να γίνουμε κακοί εργοδότες, ενώ δεν είμαστε εργοδότες, γιατί όπως υπόθηκε προηγουμένως από προηγούμενο ομιλητή, εργαζόμενοι είμαστε. Και βάζουμε και εμείς το χέρι στην τσέπη και για το παιδί και για το σωματείο. Και όχι γιατί περιμένουμε κάποια επιβράβευση, αλλά θέλουμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας, να αφήσουμε κάτι σε αυτό το σωματείο που είμαστε ο καθένας. Και σαφώς λείπει από το υστέρημα. Και έχουμε λοιπόν να διαχειριστούμε τέτοιου είδους ζητήματα όπως υπόθηκαν για τα ηλεκτρονικά μητρώα, για τους λογιστές, για τις εταιρείες που πρέπει να μας καλύπτουν, για την πενιχρή χρηματοδότηση που παίρνουμε και τη δίνουμε διπλή και τριπλή προς τα πίσω. Να κλείσω όμως όσον αφορά με το σωματιακό αθλητισμό, γιατί υπόθηκαν και θέλω να πω δύο κουβέντες για να μην σας κουράσω, όσον αφορά για τα ζητήματα των Δήμων και συγκεκριμένα και του Δήμου Πετρούπολης. Κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια. Ανέκαθεν ο Δήμος Πετρούπολης είχε μια ιστορία στο κομμάτι του αθλητισμού και του πολιτισμού πάρα πολύ σοβαρή. Παρόλο την έκταση του Δήμου και του πληθυσμού του, είμαστε ένας Δήμος τερματικός με 80.000 κατοίκους, αυξανόμενος Δήμος από τις λίγες περιπτώσεις Δήμων στην επικράτεια της χώρας, όπου στις δύο τελευταίες απογραφές των δύο τελευταίων δεκαετιών έχουμε αύξηση του πληθυσμού. Δεν έχουμε καμία στήριξη από το κράτος όσον αφορά στις αθλητικές, στην αύξηση των αθλητικών υποδομών, τη συντήρησή τους και την αύξηση νέων αθλητικών χώρων. Παρόλη τη σοβαρή προσπάθεια που κάνουμε να κρατήσουμε τμήματα με νύχια και με δόντια για να υπάρχει μαζικός λαϊκός αθλητισμός στην πόλη, με αρκετά σοβαρά τμήματα, δεν θέλω να τα αναφέρω ποια είναι αυτά για οικονομία χρόνου, με συμβασιούχους όμως, οι οποίοι ξεκινάνε τα παιδιά μας, δεν θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη, είτε οι δημότες δικαιούχοι, θα ξεκινήσουν το Γενάρη, γιατί τότε αποφάσισε το κράτος να εγκρίνει τη διαδικασία των συμβασιούχων εργαζομένων. Έχουμε δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο με νύχια και με δόντια το κρατάμε ανοιχτό, αλλά
όπως ορίζει το ίδιο το κράτος, πρέπει να έχουμε ναυαγοσώστες και πολύ σωστά. Δεν έχουμε όμως μόνιμους ναυαγοσώστες. Το κολυμβητήριο λειτουργεί 22 χρόνια. 22 χρόνια συμβάσεις για τους ναυαγοσώστες. Ο ίδιος ο νόμος όμως, το ίδιο το κράτος λέει, εάν δεν έχεις ναυαγοσώστη, δεν μπορείς να το λειτουργήσεις. Δηλαδή, είναι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι πιο παράλογο μπορεί να υπάρξει. Ερχόμαστε τώρα να στηρίξουμε, κάνουμε μια προσπάθεια και θέλουμε να στηρίξουμε το σωματιακό αθλητισμό, χωρίς με ψέματα, να το πω έτσι. Κόβουμε από εδώ, ράβουμε από εκεί, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, να μπορέσουμε να δώσουμε μία, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, πολύ μικρή οικονομική ενίσχυση σε σωματεία. Και έχουμε σωματείο το 2024, σωματείο μπάσκετ στην πόλη μας, το οποίο προπονείται σε ανοιχτό γήπεδο. Θέλουμε να κλείσουμε αυτόν τον αθλητικό χώρο με πρόχειρη κατασκευή, με φτηνή κατασκευή να το πω έτσι, και έχουμε μπλέξει το γραφειοκρατικό γρανάζι και δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Δεν συζητώ δε ότι από το 2002 προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα Ολυμπιακό στάδιο στίβου, το οποίο, όπως αναφέρθηκε πριν, τα οποία είναι ελάχιστα και θέλουμε, εκτός από σωματεία τα οποία θα δημιουργηθούν, σαφώς να φιλοξενηθούν, αλλά να είναι ένα στάδιο που θα φιλοξενήσει τον κόσμο της Δυτικής Αθήνας. Δεν έχει καμία απέτηση ο Δήμαρχος να πάει να κόψει κορδέλα και να καυχιέται, ο συγκεκριμένος είναι και εδώ, λοιπόν, και να καυχηθεί και να πει έφτιαξα στάδιο για τους δημότες της Πετρούπολης. Έκανε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού προημερών και είπε απαιτούμε και θέλουμε να φτιάξουμε ένα στάδιο για τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Να έρθει να περπατήσει, να τρέξει, να κάνει το άθλημά του και σαφώς και ο Στίβος σαν άθλημα να πάρει τη θέση που του αρμόζει. Και στη Δυτική Αθήνα τέτοιο στάδιο δεν υπάρχει. Ήτανε η απάντηση κλασική, Δήμαρχε θα το δω και θα σου απαντήσω και ένα χτύπημα στην πλάτη. Αλλά όπως υπόθηκε πριν, οι ΠΑΕ πολύ καλά προχωράνε και με fast track διαδικασίες οι χώροι και οι χρηματοδοτήσεις. Τέλος, για να μην σας κουράζω άλλο και να σας ευχαριστήσω και για τη δυνατότητα που μου δίνετε από αυτό το βήμα να πω αυτά τα λόγια που είπα, θα ήθελα να πω ότι με βάση την πρωτοβουλία του ΚΚΕ, όπως η σημερινή, αλλά και με τη δική μας των σωματείων, των αθλητών, των προπονητών και των γονέων, πρέπει κάποια στιγμή να ενώσουμε τις φωνές μας και τις δυνάμεις μας και να απαιτήσουμε όλα αυτά που υπόθηκαν πριν. Γιατί με μεμονωμένες φωνές και αντιδράσεις τα αποτελέσματα είναι πενιχρά έως και μηδαμινά. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να φωνάξουμε, να διεκδικήσουμε και να ανέβει ο αθλητισμός σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα επίπεδα εκεί που το αξίζει. Ευχαριστώ πολύ.